Είπαμε πολλές φορές για την ταπεινοφροσύνη. Είπαμε ότι ο Σατανάς εργάζεται μέρα νύχτα για να μας απλώνει τα δίχτυα του, να μας πιάνει για την αιώνια κόλαση. Ο Άγιος Αντώνιος είδε από τη γη μέχρι τον ουρανό απλωμένα δίχτυα τόσα πυκνά, τόσα πολλά, τόσα μεγάλα, και τα περιστέρια που ανεβαίνουν από τη γη στον ουρανό εμπαίνουν μέσα στα δίχτυα του διαβόλου και πιέναν στην κόλαση. Αναστέναξε και έκλαψε ο Άγιος Αντώνιος και φώναξε δυνατά: «Κύριε, και τις δύνατε σωθήνε, ποιος μπορεί, ποιος άνθρωπος μπορεί να ξεφύγει τούτα όλα τα δίχτυα και να πάει στον ουρανό, στον παραδεισό?» Και αμέσως ο Κύριος απάντησε: «Ο άνθρωπος εκείνος που έχει την ταπεινοφροσύνη, εκείνος που έχει την ταπεινοφροσύνη, περνά τα δίχτυα του διαβόλου ως αράχνης δίχτυων». Μόλις πλησιάσει ο άνθρωπος που έχει την ταπεινοφροσύνη το δίκτυον εκείνον, διαλύεται ως ιστός αράχνης. Ποιος είναι ο γλυκής καρπός της ταπεινοφροσύνης? Πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν όντως έχουμε την ταπεινοφροσύνη? Εάν έχουμε τη συντριβή, εάν στην προσευχή μας έρχονται δάκρυα συντριβής, τα δάκρυα, η συντριβή είναι ο ανθός και το δάκρυ είναι ο καρπός. Ο γλυκύτατος καρπός της ταπεινοφροσύνης είναι η προσευχή με συντριβή και δάκρυα. Ο άνθρωπος εκείνος που έχει τη συντριβή, έχει την ταπεινοφροσύνη και έχει την απόδειξη τη συντριβή, την προσευχή και τα δάκρυα της μετανοίας, είναι πυροσβέστης. Έχει την δύναμη να σβήσει την πυρά, τις φωτιές όλης της κόλασης. Έχει την δύναμη να ανέβει μέχρι τον τρίτον ουρανό, μέχρι τον θρόνο του Θεού, και να κατασκηνώσει μαζί με όλους τους Αγίους στον Παράδεισο. Όμως έχουμε να διευκρινίσουμε κάτι. Γιατί ο Αδάμ, ύστερα από την εξορία του, εταπεινώθηκε και έκλαψε και έκλαινε 900 χρόνια? Γιατί αυτά τα δάκρυα δεν ίσχυαν να σβήσει την φλόγα της καμίνου της κολάσεως και να σωθεί? Εδώ είναι το μυστήριο. Πριν την εσάρκωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο άνθρωπος ήταν σκέτος άνθρωπος. Είχε ψυχή αθάνατον, αλλά δεν είχε το σπόρο της θεότητος, το σπόρο της ζωής. Το σιτάρι, ο σπόρος που δεν έχει ζωή μέσα του, είναι νεκρός, εσταπημένος, είναι πεθαμένος, δεν έχει καμιά ελπίδα να βλαστήσει, να κάνει βλαστούς, ρίζες, καρπό.
και ο άνθρωπος πρώτης θυσίας του Κυρίου ήταν σάπιος. Έφερεν τους μόλοπες της αμαρτίας πάνω του και ήταν άνθρωπος σκέφτος. Από την θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εμείς οι πιστοί που μεταλαμβάνουμε τα άκραντα μυστήρια, δεν είμαστε σκέτοι άνθρωποι, αλλά έχουμε το σπόρο της θεότητος μέσα μας. Γινόμαστε θεάνθρωποι. Το σώμα του Χριστού γίνεται σύσσωμο με το δικό μας σώμα. Το αίμα του Χριστού γίνεται ένα με το δικό μας αίμα, σύνεμον. Και είμαστε και εμείς σπόροι γεμάτη ζωή για να βλαστήσουμε στον Παραδεισό. Η θεϊκή δύναμη, η θεϊκή χάρη, η θεϊκή εξουσία έρχεται μέσα μας και δεν είμαστε μόνοι μας, αλλά έχουμε μέσα μας τη θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτόν έγινε άνθρωπος, γι' αυτόν εσταυρώθηκε, γι' αυτόν έμεινε η συνήθεια, η διάταξη του Κυρίου να τρώμε από το σώμα του και να πίνουμε από το αίμα του, για να, όπως μεταβάλλεται ο άρτος και είναι σε σώμα και αίμα Χριστού, να μεταβληθεί ο δικός μας εαυτός από σάρκα σκέτη να γίνει σώμα και Θεός. Δηλαδή, η ψυχή μας, γιατί η Αγία Κοινωνία δεν μένει στο σώμα, δεν ακολουθεί την πορεία της τροφής, της συνηθισμένης, αλλά πηγαίνει στη ψυχή. Η Αγία Κοινωνία αγιάζει την ψυχή και μένει ο αγιασμός της Αγίας Κοινωνίας μέσα στη ψυχή μας. Γι' αυτό και όταν αφήκει το σώμα η ψυχή και πορευθεί στο Χριστό, φέρει την δύναμη εκείνη της θεότητος που έτρωγε όταν ήταν με το σώμα, το σώμα και αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και τα δάκρυα μας έχουν δύναμη. Γι' αυτόν και τα έργα μας έχουν δύναμη. Γι' αυτόν και η ψυχή μας και το πνεύμα μας έχουν δυνάμεις. Ο Αδάμ προ Χριστού δεν είχε τέτοια χάρη. Έκλαιε, αλλά τα δάκρυα του ήταν άγαπα. Επηγαίναν στο τίποτε. Τα δάκρυα του πιστού σήμερα έχουν τόση δύναμη, έχουν τη δύναμη να σβήσουν τις φωτιές της κόλασης, έχουν τη δύναμη να δώσουν φτερά στη ψυχή να πετάξει στον ουρανό. Ποιος ήταν η αιτία να λάβουμε εμείς τέτοια χάρη? Η Παναγία. Αν δεν υπήρχε η Παναγία να δώσει σώμα του Θεού, ο Θεός ήταν άειλος, αόρατος, είχε όλες τις δυνάμεις να σώσει τον άνθρωπο, αλλά η δικαιοσύνη του δεν του επέτρεπε. Γι' αυτό έπρεπε να λάβει σώμα ανθρώπινο, να μπορέσει να το θυσιάσει, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να μετάσχουν του σώματος του και έτσι να εξουδετερώσει την δύναμη του διαβόλου. Ο άειλος διάβολος έχει δυνάμεις, είχε δυνάμεις πολλές εναντίον των ανθρώπων, εξουσίαζε
το σκότος εξουσίαζε τους ανθρώπους και έπειθεν πολλά έθνη ότι εκείνος ήταν ο Θεός. Επίστευαν στον διάβολο, ελάτρευαν τον διάβολο, ελάτρευαν τα είδωλα και τα είδωλα είχαν μέσα τους τον Σατανά. Σήμερα όμως, αφού ο Άγιος Θεός έλαβε σώμα υλικών και έγινε θεάνθρωπος για να κάνει και τον άνθρωπο θεάνθρωπο, ο Θεός άνθρωπος εμίλησε στους ανθρώπους σαν άνθρωπος. Έζησε σαν άνθρωπος και εμίλησε με τη γλώσσα την ανθρώπινη στους ανθρώπους για να τους δω και να καταλάβουν με τι τρόπο θα βρουν τον Θεό, ποιος είναι ο Θεός, πώς μπορούν να σωθούν, με τι τρόπο μπορούν να ενωθούν με τον Θεό και με ποια δύναμη να νικήσουν τον διάβολο και να τον κατατροπώσουν. Η Παναγία εδάνησε στον Άγιο Θεό σώμα υλικό και ο Θεός εδάνησε στην Παναγία σώμα θεϊκών. Το σώμα της Παναγίας δεν μπορούσε να μείνει στη γη. Ήταν γεμάτο θεότητα. Από τη στιγμή που συνέλαβε τον Υιόν του Θεού, τον Θεό μέσα στα σπλάχνα της, εθεώθη όλος ο εσωτερικός της κόσμος. Γι' αυτό και μόλις την εβάλαν στο μνήμα οι Απόστολοι, αμέσως το σώμα της μετέστη, πέταξε σαν να είχε μέσα του ζωή και ενώθηκε και πάλι με τη ψυχή της και ζει μαζί με το σώμα της των ουρανών εκ δεξιών του Υιού της. Κάθεται σαν βασίλισσα των αγγέλων και έχει τη μητρική αγάπη για όλους μας. Εγέννησε το Θεό, έγινε μητέρα του Θεού και ο Θεός μας την εχάρισε να την έχουμε και εμείς μητέρα μας. Όσοι από μας θέλουμε να αποκτήσουμε την ταπεινοφροσύνη, τη συντριβή και τα δάκρυα, μπορούμε διαμέσου της Παναγίας να παρακαλέσουμε την Παναγία να μας χαρίσει αυτόν το χάρισμα, διότι είναι χάρισμα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος μόνος του να αποκτήσει καμιά αρετή χωρίς την δύναμη του Θεού και χωρίς τη μεσητεία της Παναγίας Παρθέν. Έχουμε στήλον ολόφωτον, έχουμε γέφυραν να μας μεταθέσει στον ουρανό, έχουμε την πανταχού παρούσαν Παναγία μας, έχουμε τον πανταχού παρόντα Κύριό μας Ιησού Χριστόν, έχουμε τα δισεκατομμύρια των αγγέλων να μας βοηθήσουν και τα εκατομμύρια των Αγίων και δεν έχουμε καμιά δικαιολογία να πούμε ότι εθέλαμε να πάμε στον Παράδεισο, μα δεν τα καταφέραμε, δεν μπορούσαμε. Άμα θέλουμε μπορούμε. Το θέλει εστί δύνασε. Το θέλει, το να θέλουμε, ό,τι θέλουμε μπορούμε να το κάνουμε, αρκεί να το θέλουμε. Και ποιος είναι εκείνος που δεν θέλει να έχει δύναμη να σβήνει τις φωτιές της κόλασης, να έχει δύναμη να πετά στους ουρανούς
Όλοι μας το θέλουμε. Αλλά όλοι πρέπει να αποπιάσουμε, να κλάψουμε μπροστά στο Χριστό, να προσευχηθούμε θερμά, να παρακαλέσουμε τον Χριστό με δάκρυα και μετά τα δάκρυα της ταπεινοφροσύνης, της συντριβής, θα έρθουν τα δάκρυα της αγάπης του Θεού. Τα δάκρυα της αγάπης του Θεού είναι τα τελευταία. Είναι το τελευταίο δώρο που χαρίζει ο Θεός τον άνθρωπο. Τα δάκρυα από αγάπη Θεού είναι η σφραγίδα. Βλέπεις μια λίρα χρυσή που είναι ασφράγιστη. Πάει όσοι είναι αξία, δεν έχει το χρυσάφι. Βλέπεις μια λίρα ασφραγισμένη, έχει περισσότερη αξία. Και αν εμείς έχουμε αποκτήσει τα δάκρυα της μετανοίας και μετά τα δάκρυα της αγάπης του Θεού, θα έχουμε τη σφραγίδα και από τις δύο πλευρές της λύρας. Και όταν οι άγγελοι δούς η ψυχή σφραγισμένη με το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, όχι μόνο θα τη βοηθήσουν, αλλά θα τη σεβαστούν. Θα τη σεβαστούν και θα την ανεβάσουν με αγάπη και προσοχή και ευλάβεια ενώπιον της Τρισιλίου Θεότητος. Οι Άγιοι μας που είναι στον ουρανό έχουν όλα τα αγαθά. Απολαμβάνουν τον Παραδεισό, απολαμβάνουν την θέα του προσώπου του Κυρίου που είναι τον εφετονιακρό της, αλλά έχουν την έννοια μας. Έχουν μια αγωνία μέσα τους και διερωτούνται και περιμένουν να δουν την έκβαση. Θα πάμε και εμείς στον Παράδεισο? Επιτέλους θα αρνηθούμε μερικές απολαύσεις της ζωής τούτης? Θα φύγουμε λίγες δουλειές πίσω για να προσευχηθούμε με θέρμη, ούτως ώστε να προετοιμάσουμε τόπον για τη Βασιλεία των Ουρανών? Θα ευχαριστήσουμε το Χριστό μας που γι' αυτόν έπαθε, για να μας δει να μας καμαρώσει τέλειους υπήκοους στο Άγιο θέλημά του? Θα μπορέσουμε κι εμείς να κάνουμε υπακοή στις θείες εντολές, όπως εκείνος υπάκουσε στον Θεό Πατέρα του? Θα κάνουμε ένα βήμα προς το Σταυρό, προς τη Σταύρωση? Θα κάνουμε ένα βήμα προς τη σωτηρία μας, να αποκτήσουμε την Αγία Ταπεινοφροσύνη, να αποκτήσουμε τα δάκρυα της μετανοίας, να αποκτήσουμε τα δάκρυα της αγάπης του Θεού? Έχουν την έννοια μας, προσεύχονται, αγωνιούν, περιμένουν, και πώς περιμένουν? Να δουν το τέλος και να ησυχάσουν, να πνάσουν, να ευτυχήσουν να μας δουν και μας μαζί τους στην Βασιλεία των Ουρανών. Να μην πάμε στην κόλαση. Εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου να μας φωτίσει ο Θεός, να μας δώσει δύναμη ο Θεός, να νικήσουμε τον διάβολο. Και άμα αποφασίσουμε να τον πολεμήσουμε, σίγουρα θα τον νικήσουμε, διότι δεν είμαστε μόνοι. Είπαμε, έχουμε μέσα μας το σπόρο της θεότητος, έχουμε μέσα μας το Θεό, είμαστε θεάνθρωποι, έχουμε την δύναμη της Αγίας Κοινωνίας, δεν είμαστε μόνοι μας, και ο σατανάς τρέμει τον πιστόν
που προσεύχεται με θέρμη. Τρέμει ο Σατανάς τον άνθρωπον εκείνο που προσεύχεται με ταπείνωση. Τρέμει ο Σατανάς όταν ο πιστός χύνει δάκρυα μετανοίας. Τρέμει και φρύσει. Και ο πιστός εκείνος που προσεύχεται με δάκρυα είναι ως λέον πυρ πνέοντα, όπως είπε ο Άγιος Χρυσόστομος. Όταν λειτουργήσω και κοινωνήσω, λέει, είμαι λιοντάρι που βγαίνει από τα ρουθούνια μου φωτιά. Έτσι πρέπει να είναι ο πιστός. Να είναι φωτιά εναντίον του διαβόλου, εναντίον της αμαρτίας. Εμπλησίασε ο διάβολος να σου πει να πράξεις αμαρτία. Φύσηξε του με τα ρουθούνια σου από τη φωτιά που πήρες μέσα σου από την Αγία Κοινωνία και θα γίνει σκόνη, σταχτός. Εύχομαι να μας δώσει ο Χριστός αυτήν τη δύναμη να νικήσουμε τον διάβολο, να νικήσουμε τα πάθη μας και να αποκτήσουμε την Αγία Ταπεινοφροσύνη, τα δάκρυα της μετανοίας και την αγάπη του Θεού. Και τα δάκρυα της αγάπης του Θεού. Αμήν. Αμήν.